έχω όλα στην πένα. Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουνε τα φρένα. Κάνει ζεστή κι αυτός καίγεται για μένα. Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα. Μακα, 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 μακαρένα. Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουνε τα φρένα. Μακα, 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 μακαρένα. Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα. Στο χώρο του FY δεν έχει χορογραφία. Κάθε νέα νύχτα και μια νέα ιστορία. Είπε δεν ακούει rappers αλλά εγώ είμαι αδυναμία. Ήρθε με τη φίλη της και καλά για φωτογραφία. Όταν είναι για κασέρε βγάει το λόγο του τυρί. Σκάμε πιο πολύ ενέργεια και από τη ΔΕΗ. Ανεξάρτητη γυναίκα τον εαυτό της συντηρεί. Χορεύει σαν stripper και πτυχία από την νομική. Του αρέσει που τα έχω όλα στην πένα. Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουνε τα φρένα. Κάνει ζεστή και αυτός καίγεται για μένα. Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα. Μακα, 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 μακαρένα. Μόνο γκάζι δεν με νοιάζουνε τα φρένα. Μακα, 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 μακαρένα. Κι εγώ πάνω του χορεύω μακαρένα. Έκπληξη! Έκπληξη! Ρε FY! Ωραίο τα πω! FY εδώ, κάτσε αγόρι μου καλό! Ρε παλικάρι, να σου πω κάτι. Να σου πω, εμείς είχαμε γνωριστεί πάλι εδώ, νομίζω, στην εκπομπή. Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια. Πριν, όχι, ένα χρόνο. Ένα χρόνο. 21 ήταν το καλοκαίρι. Και ήρθα και σε είδα στο μαγαζί στη Φαντασία το πρόγραμμα που έκανε το παλικάρι αυτό το ωραίο. Δεν υπήρχε ο ξεσηκωμός. Αλήθεια στο λέω. Εγώ δεν είχε τύχει να σε δω κάπου αλλού. Ναι. Ο τρόπος που ήσουν πάνω στη σκηνή, ξέρεις τι μου άρεσε, ότι ήσουν πολύ άνετος, χωρίς να είσαι... Τρεχαρντάς. Αυτό. Αυτό. Άργα πάρα πολύ που σε είδα κιόλας εκεί πέρα. Έλα ρε αγόρι. Είχε έρθει ο Πέτρος εδώ πέρα και εσύ είχε καλέσει. Ο Πέτρος βέβαια ήρθε με κάλεσε και τη δασκάλα μου την Τζότζετζιν, φυσικά. Και είδα και σε ένα σου λέω, μου είχε... Φέρε, μη φοβάσαι πια, με φοβάσαι. Και αυτό επίσης να δώσω, Να πάρε και αυτό όπως είσαι από εδώ, μην τρομάζεις. Πάρτο. Πάρτο, Γιάννη, πάρτο! Από τον Τζούλη, πάρτο. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς ήταν, ρε παιδί μου, η σκέψη, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει το στυλ των τραγουδιών εσείς στο δικό σας. Ποια είναι η σκηνή, η κανονική, πέρα από συναυλίες. Τη συναυλία την καταλαβαίνω, εννοώ. Αλλά σε ένα μαγαζί το οποίο είναι πιο μπουζούκι, θα έλεγε κάποιος, πώς παίρνετε την απόβαση και επίσης πώς βρίσκετε τον τρόπο και εφαρμόζετε όντως τόσο ωραία. Πολύ ωραίες ερωτήσεις του έκανα. Πολλές όμως. Είναι λοιπόν. Πολλές. Γι' αυτό τώρα λοιπόν, μίλα για να σκουπίσω τον υδρότα. Ουσιαστικά, εμάς η δικιά μας σκηνή είναι τα clubs, κατά κύριο λόγο. Όλα τα clubs, μεγάλα, μικρά. Clubs, ναι. Που κάνουμε guest ουσιαστικά. Είναι οι συναυλίες. Και εντάξει, εμένα το επόμενο μου βήμα ουσιαστικά ήταν απλώς τα πλοκάμια μου παντού. Να έχω παντού άκρες. Γιατί είδες, δεν αλλοιώθηκε πουθενά η ταυτότητά μου. Μα αυτό ο κόσμος πέρασε τέλεια. Περνάει τέλεια κάθε Παρασκευή και Σάββατο που είμαστε στο Φαντασία. Παρασκευή και Σάββατο, Φαντέζια. Εσύ πηγαίνεις σε Θεσσαλονίκη καθόλου? Θα ανέβουμε μαζί με το σχήμα. Α, θα πάει το σχήμα. Όλοι μαζί θα ανέβουμε πάνω στο Vogue. Θα κατέβει ο Οικονομόπουλος. Α, θα γίνει τράμπα δηλαδή μέσα στο χειμώνα, ναι. Μπράβο, σε ένα μήνα περίπου. Εσένα σου αρέσει αυτό που σου συμβαίνει? Φουλ ρε φίλε. Θα σου πω, άκου. Πες. Όλο το καλοκαίρι τρέχαμε παντού. Όλοι, 5-10 άτομα που ήμασταν, τρέχαμε παντού. Εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχω μια βάση στην Αθήνα και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, ώστε ξέρω ότι κάθε Παρασκευή και Σάββατο δεν πάει την Πέμπτη να παίζω στην Κύπρο και την Κυριακή να παίζω, ξέρω εγώ, στην Λάρισα. Μέσα στο καλοκαίρι έπαιζα. Πέμπτη Λάρισα. Παρασκευή Κύπρο. Τετάρτη. Ταλαιπωρία. Δευτέρα. Ναι, όπου να είναι. Ταλαιπωρία, αλλά ωραίο, άρεσε. Ωραίο, εντάξει, είναι το, αυτό είναι το tour. Αυτό είναι το tour, έτσι. Άμα λέμε για tour. Αυτό είναι το tour, εσύ. Αυτό είναι το tour, άμα θες να με ρωτήσεις. Αλλά τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Που έχεις μία βάση. Γιατί είναι πολύ πιο κυριλέ. Μου αρέσει πολύ ο κόσμος που έρχεται. Είναι άλλος κόσμος, δεν με έχεις ξαναδεί. Όπως αντίστοιχα και εσύ. Αυτό σου λέω, αυτό είναι το ωραίο. Γιατί επειδή έχει να κάνει, ρε παιδάκι μου, ότι πηγαίνεις. Πάντα δεν σου αρέσουν όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι. Είτε τους ξέρεις όλους. Ναι. Πάντα υπάρχει ένας ο οποίος λες, εμένα αυτός είναι ο αγαπημένος μου και γουστάρουν εδώ το σχήμα. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν, όταν. Όντως το εννοώ, δεν το κάνω από ευγένεια. Ναι, όντως όταν σε είδα, πραγματικά θαύμασα το κομμάτι, το ξαναπώ. Το κομμάτι αυτό, γιατί επειδή ρε παιδί μου και το στυλ των τραγουδιών. Τραπ. Εντάξει, κοίταξε, θα σου πω. Δεν είναι ακριβώς τραπ. Τι είναι? Τα δικά μου είναι χορευτικά. Τα δικά μου βραζιλιάνικα, ρεγκετών. Μπραζιλέιρο, ρεγκετών. Έχω και τραπ, έχω τα πάντα. Τρακ. Ωραία. Yeah. Αυτό όλο λοιπόν. Επειδή αυτό ρε, έχει να κάνει. Μα είμαι σαν το θείο του, τον Νικόλα που του λέει μπράβο, αγόρι μου που τα έχει πάει καλά.
Ενώ έχει να κάνει πάρα πολύ με ένα τέτοιο στυλάκι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, σου λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που είδα έναν τύπο ο οποίος αισθανόταν πολύ χαρούμενος. Μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Χαρούμενος με όλο αυτό και πολύ χαλαρός. Οπότε το πέρασες πολύ κάτω και ξεσηκωθήκαμε, το είδες. Δηλαδή, πάθαμε τρέλα. Πάθαμε τρέλα. Τώρα εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Νιώθεις, επειδή κάνεις και τα μπραζιλέιρο, νιώθεις ντράπερ ή ράπερ ή μπραζιλέιρερ? Κοίταξε. Χειροκροτάμε, τις βλακίες μου πάντα δουλεύουν μαζί μου. Πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο που μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου και νομίζω και γενικά μπορώ να με θεωρήσω σε φάση pop artist. Δηλαδή, μπορώ να κάνω τα πάντα. Από μπαλάντες μέχρι trap, μέχρι drill, μέχρι reggaeton, funk και τα πάντα. Drill είναι άστα, έτσι. Τι είναι ένα καινούριο κύμα που έχει σκάσει τώρα τα τελευταία χρόνια. Καινούριο. Drill. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Εν τω μεταξύ, παρένθεση, Κάνε. Ο Νίκος δεν το ήξερε ότι θα έρθω εδώ πέρα και τις ερωτήσεις αυτοσχεδιάζει. Ευχαριστώ. Α, το αγόρι μου το καλό. Πού να ξέρω. Εγώ δεν ήξερα ότι θα είμαι στο Sky τόσα χρόνια. Άλλη κουβέντα τώρα κάνω. Να σου πω. Τώρα κάπως. Δεν μ' αρέσουν οι ερωτήσεις που θα κάνω τώρα, αλλά θα τις κάνω. Γιατί έχεις άποψη. Εντάξει, έχει ακουστεί λίγο. Κάπως έχει γίνει μια πολύ μικροϋπόγεια. Είναι κάτι μικροβέλη που φεύγουν σύμφωνα με τα γεγονότα αυτά τα τελευταία που έχουν γίνει με το βιασμό κτλ. Ναι. Μικροβέλη. Απέναντι στην τραπ μουσική και σε όλο αυτό που τα πήρε, το βλέπω. Που πρεσβεύει και τα λοιπά. Το οποίο είναι όντως, αν θες και τη δική μου την άποψη, όντως πρεσβεύει ένα κομμάτι, τα λέγαμε και με το Σαμπάνι χθες, με πολύ ωραίο τρόπο τα είπε φυσικά ο Σαμπάνι και πολύ καλύτερο, πιο δομημένο. Αλλά όντως μιλάμε για ένα χωριό στην Αμερική, αυτά όλα που λέμε. Αυτοκίνητα, όλο αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά με κάποιο τρόπο, αν δεν κάνω λάθος, πεταχτήκανε κάποια βέλη στο ότι τι ευθύνη μπορεί να φέρει τραπ μουσική. Κοίταξε, τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Έχω χρόνο και δεν έχουμε θέματα. Δηλαδή, παίζαμε πριν μουσικές καρέκλες. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Δεν μπορείς σίγουρα να στοχοποιήσεις ένα ολόκληρο είδος μουσικής ναι. για τέτοια γεγονότα. Για τέτοια γεγονότα. Εντάξει, καταρχάς δεν γίνεται, δεν υπάρχει ελαφρυντικό. Άκουγε, δεν άκουγε, έκανε, δεν έκανε, έπαιζε video games, έβλεπε. Δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή, δεν γίνεται να υπάρχει αυτό το σουβάλιασμα. Κατά τη γνώμη μου. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ υπάρχουν, καθολικό χωρίς υπάρχουν λόγο. Τραγούδια τα οποία είναι, δεν έχει να κάνει με τη μουσική συνοδεύονται. Μπορεί να είναι ρεμπέτικα και να είναι αντίστοιχα τόσο κακοί, ας πούμε, οι στίχοι. Μπορεί να είναι rap μπαλάντες, μπορεί να είναι rock μπαλάντες, μπορεί να υπάρχουν που να έχουν, ας πούμε, ρομαντικό στίχο. Okay, ναι, γιατί βέβαια. Και εγώ έχω κάνει τραγούδια, ας πούμε, που είναι τύπου trap μπαλάντα. Το ring, ας πούμε, π.χ. Yes. Υπάρχουν τόσα πολλά είδη πλέον στο τραπ, στη ραπ, στο τραπ, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς, ρε φίλε, να πεις ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που μιλάνε οι τράπεζες. Ναι, ίσως, προσπαθώ να καταλάβω, ίσως έχει να κάνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τραγουδιών αυτών όντως έχει να κάνει με το χρήμα. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο αυτά γίνονται γνωστά όμως? Τα τραγούδια. Γιατί γίνονται αυτά γνωστά? Κοίταξε τώρα, εκεί πέρα, μπράβο, εκεί πέρα έχει να κάνει πού γυρίζει η ουρά του φιδιού. Μα είναι κοινωνικό φαινόμενο. Μιλάμε έτσι και η μουσική κάθε φορά, αυτό που λέγαμε και χθες όντως. Μιλάει για την εποχή που ζούμε. Όπως και η τηλεόραση, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Και η τηλεόραση είναι μια φωτογραφία της ζωής που ζούμε. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό. Απλά ρε παιδάκι μου, προφανώς αυτό ήθελα απλά την άποψή σου επειδή είσαι μέλος όλου αυτού του μουσικού κινήματος. Ναι. Ωραία τα είπα. Μα του τα λέω ωραία γιατί είναι καλός. Είμαι καλός. Επίσης εσύ, σε σχέση με... Έχω γνωρίσει πολλούς Μπραζιλέρο τράπερ. 2, 3, 5. Έχω γνωρίσει. Εσύ από την πρώτη φορά που σε είχα δει μου είχες κάνει εντύπωση. Γιατί ρε παιδί μου είσαι πιο πώς να το πω... Συνσταλμένος. Τι ζωή είσαι? Εγώ καιρός. Αγοράκι μου καλό, γι' αυτό είσαι καλός. Όχι, μου φάνηκε στην παιδάκι μου ότι αυτό που κάνεις στη σκηνή είναι για τη σκηνή και ακολουθείται μια άλλη προσωπικότητα. Ναι. Πώς να σου κάνω λάθος αυτό που λέω? Καλά τα λες, καλά τα λες. Και αυτή την αίσθηση έχω πάρει, αλήθεια ναι. Σου λέω. Εσύ, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ, ας πούμε τώρα, η προσωπική σου ζωή. Εσύ είσαι τράπερ, ράπερ, μπραζιλέρο, ντρίλερ, I don't know. Πες με τραγουδιστή απλά για να... Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Η τραγουδιστέ. Μπράβο, μπράβο. Τραγουδιστέ. Η προσωπική σας ζωή είναι ένα κομμάτι που θέλετε να το ξέρουν οι followers, γενικότερα αυτοί που σας ακολουθούν, ή λες αυτό το κομμάτι εγώ το κρατάω για μένα? Όχι, κοίταξε, εντάξει. Δυστυχώς ή ευτυχώς μας πληρώνει showbiz. Το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι show. Οπότε πρέπει να δείχνω. Α, είμαστε κολλητοί, δεν το ήξερε. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να δείχνω. Τώρα, το τι θα δείξω και άμα είναι αληθινό, ας πούμε, π.χ. μπορεί να νοικιάσω ένα Ferrari π.χ. και να πω ότι ορίστε τα αγόρασα. Μπορώ να το κάνω και έτσι. Τώρα εντάξει, ο καθένας επιλέγει το τι θέλει να δείξει και άμα θέλει να ακολουθήσει την αυθεντικότητά του ή άμα θέλει απλά να, ξέρεις,
να κάνει το εφέ. Να κάνει, ας πούμε, το εφέ του. Ναι, μπράβο. Να κάνει το εφέ του. Εγώ επιλέγω να έχω 10 και να δείχνω 5, παρά να έχω 5 και να. Δείχνω 55 και να δείχνω, ξέρω εγώ, 150. Ναι, ας πούμε. Μ' αρέσει. Πολύ το κάνω αυτό. Ετοιμάζεις κάτι άλλο. Σίγουρα, ναι, σήμερα βγαίνει με την Ελένη, τον Τρανό και αυτό τον που είδα, Φουέρτε, το ετελεφών. Ετελεφών, αυτό, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Μπράβο. Σήμερα βγαίνει, μετά ακολουθεί το Λαμόγια Remix του Τζιτάνο, θα είναι συμμετοχές Fly Low, Light, Alitis και FY. Και ακολουθάνε πάρα πολλά ακόμα, εντάξει, δεν θα σας αφήσουμε στη ησυχία. Μπράβο, να το κάνετε. Εμένα, αλήθεια σου λέω, είναι πάντα μεγάλη χαρά μου που συναντιόμαστε. Θα σου ξαναπώ συγχαρητήρια. Πέρασα εξαιρετικά που είδα. Μπράβο, αγόρι μου. Ήταν ο FY, ρε παιδιά. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Χατζαρά, Team 22, για την παρακολούθηση του αγωνιστικού αυτοκίνητου. Δεν είναι του FY.